Ο επόμενος διαγωνιζόμενος για απόψε είναι τρεις. Ο Ντίνος, ο Χρήστος και ο Σάκης. Δεν φανταζόμουν ότι θα βγαίναμε στην τηλεόραση για αυτό το θέμα. Πώς ξεκινάω, αν σκεφτεί κανείς τις αποβολές που έχει φάει ο Ντίνος κάθε φορά που γράφει στίχους στο μάθημα, τότε σίγουρα πιστεύω ότι το αξίζει. Πείτε μου ένα ευχηθώ, ρε. Σας εύχομαι, παιδιά, το όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Δεν μου βγαίνει. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man is... Το γκρουπ του Ντίνου, του Χρήστου και του Σάκη λέγεται Αλυσιδωτή Αντίδραση και το τραγούδι τους Άνεμη. Φωσφορίζεις τη ζωή σου. Σαν άνεμοι ταξιδεύουν τα νιά σου στη σιωπή μου. Μια πηγή θα αναπλύσει από φόβο στην ψυχή μου. Κι μοναξιά είναι η άβος που χτυπιέται από τα κύματα. Είναι το φεγγάρι που απηγείται κάθε βράδυ τη ζωή μου σε ποίηματα. Πέρασαν χρόνια, φίλοι χαθήκαν, μας παράτησαν. Κοχύλια που μόνο στα νύχτια τη θάλασσα αγάπησαν. Χμαλωτισμένη λεκτριά στα χέρια μου ξεπτύχησες. Μα μέσα από την καρδιά μου σαν τραγούδι αναστήθηκες. Τα όνειρά μου σκάνε σαν τα κύματα στο παρελθόν μου. Προσπαθούν να βρουν τους άνεμους στο βάθος των ματιών μου. Θα δεις νεράδες να χορεύουνε μαζί τους. Ζήτους. Χαλάρωσε, κοιμήσου κι ονειρέψε. Τι επιθυμούσες μα δεν έκανες. Ότι ευχήθηκες μικρός μεγαλώνοντας το ξέχναγες. Μα για σκέψου έφτασα στην εφηβεία. Η εποχή που σ' αγκαλιάζει η απελπισία. Κι χαρά μα κατάθλιψη είναι αυτή που κερδίζει τελικά. Κλείνω τα μάτια, γυρίζω πίσω στις ψυχή στα μονοπάτια. Χωρίς πόνο στην καρδιά μου απ' τα γκάθια. Από τα αστέρια. Μα για κοίτα τα ακούμπησα. Κι αμέσως για άλλους κόσμους προς τους μακρινούς θερούγησα. Να νούρισα. Το χρόνο με τραγούδια ξαστεριάς. Ερωτεύτηκε η ζέστη τη δροσιά μια σκιάς. Τα κοχύλια στο λαιμό σου φοράς. Είναι οστά κελτικής ακρογιαλιάς. Το φεγγάρι που κοίταζα τα βράδια. Βράδια. Μου μάθαν οι ανέμοι να μη φοβάμαι τα σκοτάδια. Η ψυχή σου είναι άδεια. 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 Ποτέ δεν άκουσες των όνειρων τα σημάδια. Ποτέ δεν πάλεψες, ήρθες στα χέρια το όνειρό σου. Γεννηθήκαμε από λάσπη, πίστεψαν σε μας. Μα μετά από τόσα χρόνια έχουμε ακόμη λάσπη μέσα μας. Άνεμοι, προστατέψτε μας. Έλα και συναντήσ. Τι βλέπω στα όνειρά μου. Τους ψεύτικους παράδεισους που ζω στη μοναξιά μου. Οργή, μανία, ελπίδα μου. Είναι η μόνη παρηγοριά μου.
Θεέ μου, συνήθισα τον πόνο. Γι' αυτό χάρισε σε μένα μόνο 5 λεπτά από τον χρόνο. Μπράβο σας. Εξαιρετικός στίχος. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν προσέξατε, ελπίζω να προσέξατε, τον πάρα πολύ όριμο στίχο που δεν αντιστοιχεί στην ηλικία τους, γιατί είναι πάρα πολύ νέοι όλοι τους. Να δούμε τι έχει να μας πει η Κριτική Επιτροπή σε λίγο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον... Ποιος είναι ο Χρήστος, ποιος είναι... Ο Χρήστος, ο Ντίνος και ο Σάκης. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Να ακούσουμε την Κριτική μας Επιτροπή. Λοιπόν, μπορώ να αρχίσω? Επιβάλλεται. Α, επιβάλλεται. Άμα επιβάλλεται θα αρχίσω. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι ο στίχος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πολύ δυνατός. Πολύ καλός. Δηλαδή, αυτό που κάνει βέβαια η Εύα δεν είναι καλό, που επηρεάζει το κοινό και τα λοιπά και λέει διάφορα. Τη γνώμη μου λέω. Τη γνώμη σου τη λες, αλλά δεν μπορώ να τη λες δημοσία. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καλός ο στίχος. Δεν είναι πολύ ραπ. Γιατί όπως ξέρετε το ραπ, δεν ξέρω να το ξέρετε, είναι κοινωνική αντίδραση ας πούμε κτλ. Προσπάθησα να το φέρω λίγο διαφορετικά, πιο ποιητικά. Το φέρεις λίγο ποιητικά. Ναι, ελληνικό ραπ. Μπορώ να μιλήσω κάτι στίχο όμως, ναι. Με τους Gonthrop τι σχέσεις έχετε? Είχαμε στείλει ένα CD και αυτό μόνο, δηλαδή έχουν ακούσει τη δουλειά μας. Κυρίως η μουσική άρεσε στον Νίκο Δουβριώτη. Μας είπαν ότι ασχοληθούν με εμάς, αλλά λίγο αργότερα γιατί τώρα ασχολούνται με άλλα συγκροτήματα, με στούντιο ηχογραφήσεις και δεν έχουν χρόνο. Μάλιστα. Αλλά μας είπαμε να κάνουμε πρόβες και τα λοιπά και εξασκήσεις για να μας βοηθήσουν μετά. Ωραία. Και τους στίχους είσαι ο αρχηγός παρέας, ε. Ναι. Να σου πω κάτι, τους στίχους ποιος έχει γράψει? Εγώ. Μόνος σου? Ναι, ναι. Εντελώς? Εντελώς μόνος μου. 15,5 έχει γράψει αυτούς τους στίχους? Και ο Λεοπάρντι, με συγχωρείς. Βγαίνει, έχει βγει κάτι στίχος χωρισά, δηλαδή... Μπράβο σου, λέω, μην δικαιολογήσεις. Τα έχεις γράψει μόνος σου, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Ναι, έχει δίκιο, είναι πολύ ωραίος ο στίχος και αν τον έχεις γράψει μόνος σου, ακόμα καλύτερα. Δεν μπορείς να παρακαλώ και άλλη μία ερώτηση σας κάνω, να σας βάλω βαθμολογία για να προχωρήσουμε, διότι καθυστερούμε ανεφλόγου. Σκέπτεστε να γίνετε επαγγελματικό γκρουπ, δηλαδή να προχωρήσετε ή απλώς το κάνετε για πλάκα? Κοιτάξτε, εμείς... Όχι, κοιτάξτε, κοίταξε. Ναι, κοίταξε. Το κάνουμε για να εκφράζουμε αυτά που λέμε, προσπαθούμε να εκφραστούμε και να απευθυνθούμε σε κοινό της ηλικίας μας και ίσως και λίγο μεγαλύτερη. Βασικά δεν είναι τόσο επαγγελματικό αυτό, το ραπ βασικά που κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα, για να απευθύνεις σε κοινό, πρέπει να υποτίθεται να βγάλεις δίσκο ή κάτι τέτοιο. Άρα, σε φέρει δισκογραφία, εμφανίσεις, συναυλίες. Ναι, υποτίθεται συναυλίες που λέει ο λόγος. Χώρο... Σε μαγαζιά που παίρνει. Σε χώρους. Χώρους. Ναι. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Και αν έχετε και τη βοήθεια των Going Through, θα γίνετε ακόμα καλύτεροι. Έρχομαι, γιατί είναι πολύ καλή μουσική. Πολύ καλή μουσική και πολύ επιτυχημένη και είναι και πολύ έξυπνες οι κινήσεις που κάνουν. Ναι. Και επειδή του ευλόγησα. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρετε. Εύχομαι να ευλογήσω και εσάς και σας βάζω 9,5. Ευχαριστούμε πολύ. Και για το στίχο και για τη μουσική και για την παρουσία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, και το ντύσιμο και το στυλ και όλα κτλ. Και σας εύχομαι να είστε μαζί, γιατί αυτό θέλει η συναδέλφωση και αγάπη. Για το ντύσιμο όχι μόνο εμάς και στους ενδυματολόγους. Ποιος είναι ο ενδυματολόγος? Δεν θυμάμαι πώς είναι η κοπέλα. Α, εδώ. Ναι. Α, εδώ σας τη βοήθησε. Μας βοήθησε και αυτή, δεν τα κάναμε. Πάρα πολύ ωραία. Να τις βάλουμε και αυτή σε 9,5. Παρακαλώ, εγώ. Κύριε Δουλάμη. Στον κύριο Δουλάμη. Μάλιστα, και εμένα μου αρέσατε. Βέβαια, όλοι πιστεύω εδώ στην Επιτροπή είχαμε την ίδια απορία όσο αφορά το στίχο.
γιατί τον θεωρώ πολύ πιο όριμο από ένα παιδί 15 χρονών, γιατί παιδί είσαι ακόμα που έχεις γράψει αυτό το στίχο. Και δεν νομίζω ότι έχουν περάσει τα χρόνια τόσο, ναι, τόσο γρήγορα, ώστε να έχεις τόσες αναμνήσεις, να έχεις χάσει φίλους. Στίχη δεν αφορά μόνο εμένα, είναι, έχω περιεχθεί και ποσές άλλων. Δεν είναι μόνο προσωπικό στίχος. Θέλω να πω και το εξής. Θα πρέπει να διορθώσετε και λίγο την άρθρωσή σας. Πρέπει. Εσύ, ειδικά που είσαι αρχηγός και γράφεις το στίχο, θα πρέπει λίγο να μην τρέξεις όπως μιλάς. Ναι. Να μην τραγουδάς δηλαδή όπως τρέχεις. Ναι. Καλά, και γενικώς να μην τρέχεις. Μιλάς και γρήγορα γι' αυτό. Μιλάς γρήγορα. Και μιλάς γρήγορα και λίγο ψιλοψευδίζεις, λίγο ψιλοπαρασύρεσαι. Αυτό θέλει λίγο αρέωμα. Είναι της ηλικίας εδώ. Το τρέξιμο και λοιπά. Θα κουλάρεις σιγά σιγά. Παρακαλώ. Εμένα μου δίνεις την εντύπωση ότι σε βλέπω είσαι πολύ έτσι κινητικός. Σπιν. Πάρα πολύ. Σπινταρισμένος λοιπόν, όπως λέει και ο Βλάσης. Έπρεπε και περισσότερο για τη μουσική που κάνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που κάνεις το κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά νιώθω ότι η σκέψη σου είναι πολύ πιο μετά. Δηλαδή, τρέχει δηλαδή και η σκέψη σου σε σχέση με το στίχο. Με το στίχο, γιατί ο στίχος είναι πολύ πιο όριμος. Δηλαδή, σκέφτεσαι τι θα συμβεί μετά και θες να το πεις τώρα, να το προλάβεις δηλαδή. Ναι. Σου Χρήστος, έτσι. Εγώ Ντίνος. Ντίνος, σου Χρήστος. Για τη μουσική, αυτό το κομμάτι περισσότερο και του στίχου το είπαμε. Γιατί δεν θεωρώ τόσο πολύ ανεβασμένη τη μουσική σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι πολύ πιο μελωδικά. Δεν έχω μάθει πάρα πολύ. Μόνο 2 χρόνια έχω κάνει πιάνο μέχρι 6 δημοτικού. Μετά από πρώτη γυμνάση στα 12, όταν ήμουν 12 χρόνια φτιαχτήκαμε και μετά από λίγο καιρό αρχίσαμε και παίζαμε κανονικά. Ωραία. Πάτα λοιπόν λίγο φρένο, σου βάζω 9, σας βάζω μάλλον 9 και η δασκάλα μας, η κυρία Βύση, θα συνεχίσει. Πάνω σε τι άλλα θέματα γράφεις? Για ψυχολογία της ηλικίας μας, για τα προβλήματα που έχουμε σχετικά ακόμα με σχολείο, με τους γονείς μας. Έχετε πολλά προβλήματα με τους γονείς σας? Όχι τόσα, αλλά ανάλογα πώς αισθάνεται ένας έφηβος. Πιστεύετε δηλαδή αυτό στο χάσμα των γενεών που λένε? Πάρα πολύ. Ανάλογα, υπάρχουν και έθιμα κομμάτια για καλοκαίρι, για τέτοια πράγματα. Ανάλογα δηλαδή και με τη μουσική, γιατί συνήθως γράφω πρώτα τη μουσική και μετά τους στίχους. Και ανάλογα με το πώς, τι μου φέρνει και το κομμάτι, εκείνη τη στιγμή που το γράφω, μέσα παίρνω χαρτί και γράφω τους στίχους. Όπως εκείνη τη στιγμή το αισθάνομαι. Βαθμός, παρακαλώ, κύριε. Μάλιστα. Λύση. Λοιπόν, και εγώ θα βαθμολογήσουμε 9, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι στίχοι. Και εγώ έχω να σε συμβουλεύσω, ειδικά εσένα, να προσέξεις λίγο την άρθρωσή σου, επειδή ακριβώς είναι προζάτα όλα αυτά που λέγονται. Πρέπει να ακούγονται πολύ καθαρά αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας. Και καλή επιτυχία. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, και η μοναξιά είναι η άμμος που χτυπιέται από τα κύματα, είναι το φεγγάρι που αφηγείται κάθε βράδυ τη ζωή μου σε ποίηματα. Πέρασαν χρόνια, φίλοι χαθήκαν, μας παράτησαν, κοχύλια που μόνο στα δίχτυα τη θάλασσα αγάπησαν. Μου μάθαν οι άνεμοι να μην φοβάμαι τα σκοτάδια. Γεννηθήκαμε από λάσπη που πίστεψαν σε εμάς και μετά από τόσα χρόνια έχουμε ακόμα λάσπη μέσα μας. Θεέ μου, συνήθισε τον πόνο, γι' αυτό χάρισε σε μένα μόνο 5 λεπτά από το χρόνο. Τα διάβασα επίτηδες, για να τις πάρω στους υπόλοιπους που είπαν ότι έχετε κακή άνθρωση, για να τα ακούσουν και μια χειρότερη άνθρωση. δεν νομίζω ότι αυτοί οι στίχοι ταιριάζουν με ραπ, δεν κολλάνε με τη μουσική και δεν κολλάνε με το που το τραγουδήσατε. Εγώ όμως θα σας βάλω 9, μόνο και μόνο για αυτούς τους στίχους, γιατί αυτοί οι στίχοι, παιδιά, αν τους έχετε γράψει εσείς μόνοι σας, και μόνο γι' αυτό είναι σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κυρία Σόκου. Μπράβο, Ιάσονα. Ο Ιάσον εξέφρασε ακριβώς αυτό που σκεπτόμαι. Δεν το περιμέναμε. Από τη στιγμή που άρχισαν, λέω, έλεγα μέσα μου, γιατί αυτά τα γλυκά και τα ρομαντικά τα γαυγίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσα να καταλάβω δηλαδή το γιατί. Σένα δεν με σε... Έχει επηρεάσει αυτό το ραπ την καθημερινή σου ομιλία. Και θα ήσουν ένα θαυμάσιο θέμα προς μίμηση από τον υποψήφιό μας που ήρθε να γίνει μιμητής. Πρόσεξε τη φωνή σου, την καθημερινή φωνή σου, εγώ θα ασχοληθώ παραπάνω. Μην την κάνεις τόσο νιανιά, κάνε την πιο στρογγυλεμένη, πιο ωραία. Εγώ δεν σου μιλάω, εγώ δεν ξέρω από μουσικές, εγώ σου μιλάω από άλλη άποψη. Ένας πολύ απλοϊκός και αφελής ακροατής είμαι. Και με ενδιαφέρει, επειδή είμαι μητέρα και γιαγιά αγοριού, με ενδιαφέρει να βλέπω παιδιά που είναι ανεπτυγμένα, που ασχολούνται με τη μουσική και δεν ασχολούνται με αυτά που ασχολούνται συνήθως τα άλλα παιδιά.
και δεν λέμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως βλέπετε. Και βλέπετε σοβαρά, εσύ είσαι, σου λέω τη μουσική, δεν ξέρω καλά να σε κρίνω. Άκουσα από τους άλλους συναδέλφους μου ότι είναι ωραία και τους πιστεύω απόλυτα. Εσύ είσαι ένα πολύ παντιοτρόπο σπιρτισμένο παιδί και πρόσεξε να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου, γιατί όταν διαλέξεις ένα πράγμα και το συγκεντρώσεις θα γίνει λέιζερ αυτό το πράγμα. Ενώ Σκόρπιο μπορεί να γίνει απλώς κάτι φωτεινό. Ναι, κραγώ εγώ. Ναι. Αλλά πάντως πραγματικά, μήπως θα μπορούσατε να βρείτε σε πείσμα της ηλικίας και των φίλων σας και των ανησυχιών της γενιάς σας, να βρείτε έναν άλλο τρόπο μουσικής που να κάνει καλό και να είναι αντάξιο των στίχων αυτών. Αυτή είναι η απορία μου. Δεν έχει σημασία ο βαθμός μου, όπως το είπα και τις άλλες φορές. Εφόσον οι άνθρωποι ξέρουν μουσική, σας βάζουν 9. Εγώ σας βάζω 9 στη μουσική, σας βάζω 10 στο στίχο. Φοβάμαι ότι εδώ έπρεπε να μπουν 2 βαθμοί. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Α, ναι, 9.30 ας πούμε. Εσύ μπορείτε να πάρα μισό. Πολύ καλό μεσόωρο. Θερμά συγχαρητήρια και στις 3 σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ελπίζουμε πραγματικά να σας βοηθήσαμε και να σας βοηθήσουμε στο μέλλον. Και θα τα πούμε και σε λίγο από εδώ. Από εδώ θα πάτε, εσύ, εκεί. Από εκεί. Μην πάτε από γύρω-γύρω, εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Για πιστεύω πως δεν το περίμενα καταρχήν να μας βάλουν τέτοιους βαθμούς. Δεν ξέρω, μικρό είμαι ακόμα, ότι ταξίζαμε. Να πω. Ήταν πολύ καλή βαθμολογία. Πιστεύω ότι και άλλα παιδιά το αξίζανε. Δηλαδή είδα παιδιά που πιστεύω ότι ίσως αδικηθήκανε σε κάποια πράγματα. Και τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο. Θα συμφωνήσω με το φίλο μου τον Δίνο ότι αδικηθήκαμε πολλά παιδιά σήμερα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που κρίνανε έτσι τη δουλειά μας